President of the Association of Marble Enterprises of Macedonia Thrace Julie Chaidas said the Greek marble industry's collaboration with China has flourished, and prospects for the future are bright. She noted that about 50% of Greece's exportable marble goes to China. The percentage reaches 80% when it comes to raw unprocessed marble. Θα μπορούσα να πω ότι η Ελλάδα και η Κίνα συνδέονται με μία μαρμάρινη γέφυρα. Η Ελλάδα πράγματι κατατάσσεται στην τέταρτη θέση παγκοσμίως στον κατάλογο εξαγωγέων μαρμάρου. Εξάγουμε το 76% της παραγωγής σε περισσότερες από 120 χώρες όλο τον κόσμο. Το ελληνικό μάρμαρο διαχρονικά είναι γνωστό για τα πολύ καλά ποιοτικά του χαρακτηριστικά, για τη μεγάλη ποικιλία χρωμάτων που διαθέτει, αλλά η λευκότητά του είναι αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει, γιατί δεν συναντάται σε άλλα μάρμαρα σε όλο τον κόσμο. Είναι και το διαβατήριό μας σε όλο τον κόσμο. Ο Παρθενώνας είναι ο πρεσβευτής του μαρμάρου. Chaidas said Greece's marble industry has shown remarkable resilience. During the acute Greek debt crisis, the marble industry relied on foreign markets and thrived. Για τις ελληνικές επιχειρήσεις μαρμάρου είναι γνωστό ότι είναι μονόδρομος η εξωστρέφεια για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Τη δεκαετία του 2008-2018 καταφέραμε σαν κλάδος όχι μόνο να μην έχουμε απώλειες, αλλά να αυξήσουμε και τις εξαγωγές μας. Chaidas said, currently, there are 670 companies operating in this sector in Greece, creating 6,500 direct jobs and 18,000 indirect jobs.